Και από μία άλλη λείπει παιδιά εδώ. Με τους εναερίτες. Έχουν κατεβάσει όλα πλέον τα θυλάκια. Και τώρα ρυθμίζονται από τον κάτω, τα κάτω παλικάρια. Έτσι ώστε να μπουν σωστά εκεί που πρέπει. Τώρα κατεβαίνει. Κουνιαμπέλα, άρε παιχταρά, παιχταράδες μου, αϊκάρες, ωραία παλάτι που έχει να γίνει, άρε παλατάρα που έχει να γίνει. Καθώς θα ανακατέψουμε λίγο από εδώ πέρα, απέναντι το τομέα 6 που γιγαντώθηκε όπως έπρεπε. Κοιτάξτε μάγκες εκεί παιδάρα, 28 με 29 Ιούλη. Θα σκάσουν οι πρώτες κερκίδες, πρώτα στο τομέα 4 και μετά στο τομέα 6 και το έργο θεριεύει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 5 τρελοί έξωθεν του κηπέδου. Εγώ να πω την αλήθεια παιδιά, έχω κοιμηθεί από μέσα πάνω, δεν παλεύεται διαφορετικά η ζέστη. Ναι, αλλά δεν μπαίνει μπροστά στη γάμερα να δείξει την κορμάρα. Όχι, όχι, γιατί υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Άσε να φάνε το φαγητό τους. Είναι εμένα το σκυλομούρι. Ναι, είμαι και καναλάρχης, έτσι μιλάμε για πολλά λεφτά. Τα τσεκ. Λοιπόν, με τη βοήθεια εδώ και του Κύριλου και των δύο άλλων φίλων που βρίσκονται εδώ, πάμε λίγο περιπατητό και πίσω. Ναι, να δούμε και την και τη Χλωρίδα και την Πανίδα της Φιλαδέλφειας. Καρακάξεις και περιστεράκια πάνε και έρχονται, όπως και τα χώματα πάνε και έρχονται. Εδώ είναι μια πολύ ωραία στάση που θα κάνω, να δούμε το μάστορα, αυτό που έκανα εκεί, κάτι να βιδώνει. Έλα παιχταρά μου, καλημέρα. Όλα καλά. Πλάτες τι κάνουμε τώρα, καλούπι. Πότε έχει πετώ. Δευτέρα στην πλάτη ή παντού. Στο δοκάρι, Στο δοκάρι. Τι. Και πλάκα. Εντάξει. Δεν κάνω πλάκα, εγώ είμαι αβαΐς. Εντάξει κύριε. Τι. Δεν είναι. Πραγματικά παιδιά, αν μου το λέγανε πριν μισό χρόνο ότι στα 47 μου θα ερχόμουν Ντάλα καλοκαιριού 14 Ιούλη γύρω στις η ώρα είναι 3 Νταν, έτσι, να τραβάω καλούπια με ταλότυπους και τα λοιπά, θα με λέγανε για τρελό. Τι όμως έγινε. Και ας με κυνηγάει και η μάνα μου και η γυναίκα μου. Μιλάμε για κυνηγητό παιδιά τώρα, όχι βλακίες. Του είπα του πρόεδρου να κόψει και ένα τσεκ στη γυναίκα μου και να μην φωνάζει. Το σκεφτεί μου λέει, θα ρωτήσει τους συμβούλους του αν τον παίρνει για να δώσει το τσεκ στην κυρατίνα. Εδώ βιδώνουμε πολύ δυναμικά πίσω τα καλούπια. Ξέρεις, μην με πάρεις στο φωτογραφία. Ναι, εγώ κύριε, αλλά με παίρνεις. Άσε τα παραμύθια σου, μην με εμφανίσεις γυμνό και έχουμε θέματα. Δεν είμαι με μια χαρά. Βγάζεις φωτογραφία. Μην τη στείλεις στο διαδίκτυο πουθενά και τρομοκρατηθούν τα παιδιά. Αυτή θα στείλω στο Facebook, σε σένα.
στείλουν σε σένα, στο Facebook. Τι ασχολεί. Εντάξει, καλό είναι. Για να την έχεις, ρε μαλάκα, εσύ. Ναι. Μην βρίζεις, φίλε, μην βρίζεις το κανάλι. Άρα, παιδιά, από ό,τι καταλάβαμε, Τετάρτη, σκηνοθέτηση στο τομέα 2. Να ξέρετε, παιδιά, ότι με κάνει πάρα πολύ ευτυχή το ότι έχω βρει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τεράστια μάσα ανθρώπων που υποστηρίζουν την ΑΕΚ και υποστηρίζουν και εμένα με τη μικρή φωνούλα μου που ξεκίνησα με 5-10 εγγραφές πριν ένα πεντάμινο και το κανάλι τώρα σε εισαγωγικά κανάλι γιατί δεν είμαι παιδιά καναλάρχης έχοντας εισόδημα 3,20 ευρώ την ημέρα βάσει των θεάσεων που κάνετε και την παρακολούθηση των διαφημίσεων αλλά το στόχο εγώ επειδή το έχω βάλει αμέτρημου χαμέτρημου να το καταφέρω θα το λέω σε κάθε βίντεο ΑΕΚΤΖΙ και όχι ΑΕΚΤΖΙ, ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, πραγματικά ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, εγώ θα τους βάλω με διαρκείας στο γήπεδο. Και αν δεν το καταφέρω, θα βάλω δικά μου λεφτά για να τους πάω στο γήπεδο. Με τα διαρκείας. Και όχι σε ένα παιχνίδι. Πέστε με μουρλό, πέστε με ρομαντικό, αλλά έτσι είναι η πάστα μου. Γεια σου καλλιτέχνη μου, τι έγινε! Όλα καλά ρε! Γεια στα χέρια σας παιδιά, δυναμικά! Πάμε να το πιάτε γωνία παιδιά, που εδώ είναι με ωραία ελλείψη. Να εστιάσω λίγο μέσα από το φουστάκι μας το τομέα 4. Εδώ είναι για μαζική φωτογραφία. Bon plan, ε! Κοιτάξτε, βλέπεις. Γωνία, τομέα 4. Αυτό το πιστεύω να κοστίσω για φωτογραφίες. Εδώ παιδιά να ζουμάρουμε και τι μάρκα είναι Adidas ή Κοντίντας, αυτά που βάζαμε πιτσιρικάδες φτωχόπεδα τα ποδοσφαιρικά παπούτσα, αναμονές ωραία, μια χαρά και συνεχίζω παιδιά τώρα από το τομέα 12 και να κλείσω από το τομέα 12